Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε, το τρίτο κατά σειρά στην Δυτική Μακεδονία, που στο επίκεντρο βρέθηκε το κόστος ζωής, το κόστος θέρμανσης και η διαφορά που έχει η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τη νότια χώρα, το κέντρο, αλλά και τις νησιωτικές περιοχές. Το συλλαλητήριο, λοιπόν, στην πόλη των Γρεβενών αυτή τη φορά, μετά την Φλόρινα και την Καστοριά. Για αυτήν την εκδήλωση και την κραυγή αγωνίας των κατοίκων και της τοπικής κοινωνίας θα κουβεντιάσουμε με τον πρώην βουλευτή και ενεργό στα αυτοδιοικητικά, τον Χάρη τον Κάτανα. Ήδη η τεχνική μας, η Βίκη Γεροντίδου, με πρόλαβαν, τον βλέπουμε ήδη. Κύριε Κάτανα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαυρίδη. Θέλω να ξεκινήσω με το σχόλιο για το πώς πήγε το συλλαλητήριο. Και επειδή σας είδαμε και ο φωτογραφικός και τηλεοπτικός φακός σας αποθανάτησε στην πόλη των Γρεβενών και για τη δική σας συμμετοχή σε αυτό το συλλαλητήριο. Μετά τη Φλόρινα και την Καστοριά, ο κόσμος των Γρεβενών πραγματοποίησε συλλαλητήριο και στα Γρεβενά, βροντοφωνάζοντας το αυτονόητο, κύριε Μαυρίδη. Το αυτονόητο είναι ότι εδώ είναι η Δυτική Μακεδονία. Εδώ επικρατούν ειδικές καιρικές συνθήκες και μέσα σε αυτό το κύμα ακρίβειας όπου ζούμε όλοι, θέλουμε και το ειδικό καθεστώς που πρέπει η πολιτεία να εφαρμόσει στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όπως ξέρουμε όλοι, εδώ έχουμε 6 μήνες πολύ βαρύ χειμώνα. Δεν έχει καμία σχέση ο χειμώνας Δυτικής Μακεδονίας με το χειμώνα της Θεσσαλίας, πόσο μάλλον με τις νοτιότητες χώρας. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, φορείς, κάτοικοι, δίνοντας το στίγμα τους, έκαναν 3 συλλαλητήρια μέχρι στιγμής, φωτοφοντάζοντας την απέτηση που έχει όλος ο κόσμος σε σχέση με την φθηνότερη ενέργεια στην Δυτική Μακεδονία, που σε λίγες μέρες, εβδομάδες από τώρα, θα αρχίσει ο χειμώνας να δείχνει τα δόντια του. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το κρύο με τις τιμές στη θέρμανση και με το νομικό καθεστώς που ισχύει, κύριε Μαυρίδη. Συγκρατώ τις φράσεις «βροντοφωνάζει», την φράση «δίκαια τα αιτήματα», και σε συνδυασμό με το ότι είστε και στέλεχος της κυβερνώσας παράταξης, θέλω να αντιληφθώ το πώς συνάδει αυτό και πόσο πραγματικά πρέπει να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα, γιατί εδώ πράγματι έχουμε μεγάλη διάρκεια τον χειμώνα, αλλά και βαρύ χειμώνα. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη, κύριε Μαυρίδη. Ουέ και αλίμον αν η κομματική ταυτότητα του καθενός μπει πάνω από τον τόπο μας. Πρώτα ο τόπος μας, λοιπόν, και οι ανάγκες στον τόπο μας αυτή την περίοδο επήγουν. Πρέπει να φροντίσουμε τους πολίτες μας, τους συμπολίτες μας, πρέπει να φροντίσουμε τις επιχειρήσεις που κλείνουν η μία πίσω από την άλλη. Άλλωστε, δυστυχώς, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Είμαστε η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ανεργία στη χώρα. Είμαστε η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στη χώρα. Είμαστε η περιφέρεια όπου στατιστικά έχουμε και τα περισσότερα κλεισίματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάρα πολύ απλά κάτι σωστά δεν έχει γίνει εδώ μέχρι στιγμής. Και σε αυτή την κατεύθυνση, βάζοντας ως πρώτο γνώμονα τον τόπο, και εμείς με τη δική μας φωνή, με όποια φωνή μπορεί να έχουμε, βροντοφωνάζονται υπέρ του συλλαλητηρίου και των ανθρώπων που το διοργάνωσαν. Και μιλάμε και για τα 3 συλλαλητήρια που έλαβαν μέρος στη Φλόρινα, στην Καστοριά και στα Γρεβενά, ευελπιστώντας μάλιστα σε ένα συλλαλητήριο που πρέπει να γίνει επίσης στην Εορδαία, και κλείνοντας αυτόν τον κύκλο με ένα πανδυτικό μακεδονικό συλλαλητήριο που οφείλει να γίνει στην Κοζάνη. Μπορεί οι πόλεις της Τολεμαΐδας και της Κοζάνης να έχουν το ύψιστο αγαθό της τηλεθέρμανσης, αλλά υπάρχουν και οι επαρχίες πέριξ των πόλεων όπου κρυώνουν. Έχουμε χωριά σε πολύ μεγάλα υψόμετρα. Βλέπουμε ότι και τα ξύλα που δίνονται δυστυχώς δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να δίνονται. Πέρα από την αύξηση των χωρικών που δόθηκε πριν από 2 εβδομάδες, χρειάζονται έτσι περαιτέρω αυξήσεις γύρω από τα ορεινά χωριά μας. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, όλοι οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να βροντοφωνάξουμε δυστυχώς το αυτονόητο. Το δικαίωμα στη θέρμανση και την ίση μεταχείριση σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα λόγω των ειδικών υψομετρικών και κλιματολογικών συνθήκων που διέπουν τον τόπο μας. Είναι μια κατάσταση αναστρέψιμη. Ακούω τους φορείς να λένε, για παράδειγμα, ότι χρειάζεται, αμή τι άλλο, διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης για την περιοχή και να μην είναι μια οριζόντια για όλη τη χώρα που αδικεί την περιοχή μια τέτοια ρύθμιση. Χρειάζεται ενδεχομένως καλύτερη ή λιγότερη φορολογία σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ, την αύξηση των χωρικών, όπως είπατε, στα ξύλα. Είναι αιτήματα που μπορούν να ικανοποιηθούν.
Είναι μία σειρά πραγμάτων, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Μαυρίδη. Δεν είναι δυνατόν να διπλασιάζουμε το επίδομα θέρμανσης σε αυτούς που επιστρέφουν από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο στην Νότια Ελλάδα και στην ουσία στον τόπο μας να μην ισχύει. Και δεν ισχύει αυτό πάρα πολύ. Απλά γιατί είναι πολύ σωστό δεν αυτό. Είχαμε φυσικό αέριο. Κύριε Κάτανα, αυτό που λέτε είναι πολύ κομβικό και πολύ χρήσιμο στην κουβέντα μας, γιατί πράγματι ένας Αθηναίος όταν αλλάξει είδος καύσιμο και πάει στο πετρέλαιο, παίρνει αυτή τη διπλή επιδότηση και ουσιαστικά περνά το Δυτικό Μακεδόνα που έχει 8 μήνες χειμώνα. Έτσι ακριβώς και πολύ χειρότερες συνθήκες, με πολλά μείον που όλοι ξέρουμε από πρώτο χέρι στην περιοχή μας. Ένα θέμα που πρέπει να βελτιωθεί και εκτιμώ πως θα βελτιωθεί. Άλλωστε και οι αυτοδιοικητικοί πρέπει να συνδράμουμε τη φωνή τους προς αυτή την κατεύθυνση. Άμεσα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η περαιτέρω αύξηση του επιδόματος στο πετρέλαιο θέρμανσης λόγω των κλιματικών χαρακτηριστικών. Υπάρχουν κατηγορίες που επιδοτούνται σε όλη τη χώρα, Α, Β, Γ, Δ. Αυτές οι κατηγορίες λοιπόν έχουν να κάνουν με το χάρτη και όχι με τα υψόμετρα και τις κλιματολογικές συνθήκες που διέπουν κάθε μέρος. Στο χάρτη η Θεσσαλονίκη είναι ψηλότερα από τη Δυτική Μακεδονία. Δεν έχει καμία σχέση όμως η θερμοκρασία της Θεσσαλονίκης με τη δική μας εδώ. Τι σημαίνει ότι αυτομάτως πρέπει να πάρουμε περισσότερη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αυτομάτως απαιτεί ο εμπορικός κόσμος της περιοχής και αύξηση του επιδόματος στο ρεύμα. Ένα ρεύμα το οποίο αυξάνεται κατακόρυφα, στα μαγαζιά τα οποία έχουν μια δουλειά η οποία μειώνεται δυστυχώς κατακόρυφα, κύριε Μαυρίδη. Αυτά τα δύο δεν συνάδουν, δεν βγαίνει δυστυχώς, όπως λέει κάθε μαγαζάτορος, κάθε τέλη του μηνός, με μια δουλειά η οποία πάει στα τάρταρα να πληρώσει λογαριασμούς που έχουν φτάσει στο ζενίθ. Πρέπει λοιπόν να σκύψουμε πάνω από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ ζουν ακρίτες, φυλάμε θερμοπύλες με κοινωνικούς και οικονομικούς όρους και η κοινωνία πρέπει να μας στηρίξει. Γι' αυτό και φωνάζουμε εμείς στα συλλαλητήρια και ευελπιστώ ότι στις επόμενες ημέρες θα έχουμε νέα για τα συλλαλητήρια που πρέπει να λάβουν χώρα, επαναλαμβάνω, στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη, ενώνοντας όλη τη Δυτική Μακεδονία πάνω στο δίκαιο αυτό έτοιμο. Τώρα, επειδή κλείνετε το μάτι, για να μην πω το λέτε καθαρά, το ενδιαφέρον στην αυτοδιοίκηση και κυρίως στο δεύτερο βαθμό, θέλω να ρωτήσω, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διεκδίκηση η αυτοδιοίκηση και τον παίζει μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά το διεκδικητικό πλαίσιο? Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε στεναρά να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη σημερινή περιφερειακή αρχή. Και στο κομμάτι της θέρμανσης δεν έχουμε ακούσει κάποιες δηλώσεις ή κάποιες πιέσεις στο βαθμό που πρέπει προς την κυβέρνηση. Αυτός είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Άλλωστε, ο Περιφερειάρχης είναι κυβερνητικός. Αυτό είναι προς όφελος και του Περιφερειάρχη και των πολιτών θεωρητικά, γιατί πρακτικά δυστυχώς δεν συμβαίνει. Και από την άλλη, βεβαίως και πρέπει να παίζει πρώτος το ρόλο. Μιλάμε για κοινωνικά αγαθά. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο προβληματίζει την κοινωνία, ένα έργο το οποίο, εάν πάει δύο εβδομάδες ή ένα μήνα παραπίσω η εισήγησή του, δεν θα συμβεί κάτι. Μιλάμε για το δημόσιο και κοινωνικό αγαθό της θέρμανσης και της ενέργειας στην πιο ενεργειακή περιοχή της χώρας. Οι αυτοδιοικητικοί πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή και να φορτοφωνάζουν αυτό που οι πολίτες ζητάνε. Το αυτονόητο, να ζεστάνουμε τα παιδιά μας και να μπορέσουμε να κρατήσουμε για φέτο το χειμώνα τα μαγαζιά μας, κύριε Μαυρίδη. Και όχι μόνο για τους πολίτες που σωστά το λέτε, αλλά και την ίδια λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Γιατί βλέπουμε και τους Δήμους να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά κόστη στις δημοτικές επιχειρήσεις, στην ίδρυυση και γενικότερα στη λειτουργία των Δήμων. Μεγάλο ζήτημα αυτό και σε σχέση και με τα σχολεία και με το πανεπιστήμιο, το τι θα δούμε φέτος. Εύχομαι από καρδιάς όλα να πάνε καλά. Εύχομαι επίσης ο Θεός να φροντίσει την περιοχή μας να έχει έναν πιο ήπιο χειμώνα για εφέτος, διότι τα οικονομικά δεν προσφέρονται, όπως ξέρουμε όλοι, κύριε Μαυρίδη, όπως παλαιότερα. Παρά τα αυτά όμως, πάνω από τους αριθμούς πρέπει να είναι ο άνθρωπος, το κοινωνικό προφίλ που πρέπει να έχουν οι πολιτικές, προσπερώντας πολλές φορές προς όφελος της κοινωνίας τους αριθμούς και τους προβληματισμούς που διέπονται γύρω από τους αριθμούς. Η Δυτική Μακεδονία και ο μέσος Δυτικό Μακεδόνας είναι πάνω από κάθε αριθμό και έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ το δημόσιο αγαθό της θέρμανσης. Κάτι τελευταίο, επειδή θα ήταν δημοσιογραφικό ατόπιμα, επειδή μιλώ με ένα πολιτικό πρόσωπο, υπήρξατε και βουλευτής στο Εθνικό Κοινοβούλιο, θέλω να ρωτήσω για την εξέλιξη που είχαμε σε σχέση με τον βουλευτή Γρεβενών, τον Ανδρέα Τομπάτση, ο οποίος από χθες το απόγευμα είναι ανεξάρτητος βουλευτής, διαγράφει και από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, μαθαίνουμε αργά το βράδυ χθες. Θέλω ένα σχόλιο. Θα σας πω, κύριε Μαυρίδη, όταν όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, όλοι κρινόμαστε. Από εκεί και πέρα κρίνεται
και ο κύριος Πάτση στα Γρεβενά και ο λαός των Γρεβενών θα αποφασθεί. Για τα κομματικά δεν θέλω να κρίνω. Η Νέα Δημοκρατία έχει την ηγεσία της, έχει τους ανθρώπους που κρίνουν και έπραξαν αυτό που έπρεπε να πράξουν και κατά την άποψή μου, διότι τους καιρούς αυτούς είναι δύσκολο να προκαλούμε τους συμπολίτες μας πάνω σε τέτοιες τακτικές. Είναι αυτό που έχω πει και στο παρελθόν. Νόμιμα μπορεί να είναι πολλά πράγματα, πρωτίστως όμως πρέπει να είναι και ηθικά, κύριε Μαυρίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Κάτανα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρίδη.